Εγκρεμνούς και γυαλό. Ε, κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε εκεί περίπου κάθε 15-20 μέρες. Επιτόπου στα έργα και με την επιβλέψα υπηρεσία που είναι από, το, από την Πρέβεζα. Η τελευταία επίσκεψη ήταν την Πέμπτη. Την Πέμπτη που μας πέρασε όπου μαζί με 10 άτομα από το Υπουργείο και παρόντος του Διευθυντή του κυρίου Καλαβάση, του Διευθυντή του Υπουργείου Τεχνικών Έργων, του, της Διεύθυνσης μάλλον Τεχνικών Έργων, ε, επισκεφθήκαμε τους δύο δρόμους ε, για λόγους που έχουν να κάνουν ε, και με την πορεία του έργου κυρίως όμως και με την αντιμετώπιση του, των δυσκολιών που υπάρχουν στα έργα αυτά διότι τα έργα αυτά δεν είναι τα έργα ρίχνω μια οικοδομή, ρίχνω όροφο άρα ξέρω τι συναντάω και προχωράω εκεί βγαίνουν ζητήματα κάθε λίγο και λιγάκι, προκύπτουν καινούρια ας πούμε για παράδειγμα είχαμε κατολιστήσεις ε, και, στο, και στους και στο γυαλό σε πολύ πρόσφατη. Το δεύτερο πάρκινγκ, το κάτω πάρκινγκ, είχε καινούρια καθολέσει την προηγούμενη εβδομάδα. Χωρί σεισμού έτσι. Ποια είναι η εικόνα και ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι, αν θέλετε, και η εκτίμηση που υπάρχει για το ζήτημα του καλοκαιριού, τη διάνοιξη κτλ. Ε, θα ξεκινήσω από τα δύσκολα, από του εγκρεμνού. Ξέρατε και το ξέραμε όλοι ότι το πιο δύσκολο έργο είναι το έργο των εγκρεμνών. Ε, η εκτίμηση της, ε, του, και του διευθυντή και γενικώ τη υπηρεσία ότι είναι από δύσκολο αδύνατο να ανοίξει ο δρόμο το καλοκαίρι. Διότι πλην των κατολιστήσεων που συνέβησαν σε περισσότερα από ένα μέρη, υπάρχει ένα πρόβλημα και με τη σκάλα. και το πρόβλημα κυρίως έχει να κάνει, διότι οι σκάλες δεν είναι οι σκάλες του τύπου ο πρόεδρος του χωριού έβανε το Δρακονταϊδί και το Ζωριδάκι που ήταν οικοδόμη και ρίξε 15 σκαλοπάτια ε, όπω σου βγούνε και αν σου βγούνε. Αλλά η σκάλα πρέπει να γίνει με προδιαγραφέ. Με προδιαγραφέ ασφαλεία, με προδιαγραφέ πλάτου κτλ. Εκεί λοιπόν έχει αποκοπεί και ένα κομμάτι, έχει φύγει ένα κομμάτι περίπου μετά το 1 τρίτο τη σκάλα. Αν όσοι τη θυμόσαστε, ε, περίπου στο 1 τρίτο τη απόσταση έχει κοπεί κομμάτι και έχει φύγει. Εννοώ του βουνού έχει φύγει, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία και τεχνική. Πέρα από τις δυσκολίες των προδιαγραφών που είπαν που το Υπουργείο δεν μπορεί να πάει με τις προδιαγραφές αντί να φτιάξω μια σκάλα να κατεβαίνουμε. Έτσι. Άρα εκεί έχουμε δυσκολία. Ε, θέλω να πω ότι τη, ε, τη μελέτη εφαρμογή πριν λίγες μέρες την κατέθεσε στου εγκρεμού ο Εργόλαβό. Ο πριν λίγες μέρες, και έχουμε πρόβλημα με τη σκάλα, επαναλαμβάνω, γιατί τη σκάλα την προέβλεπε μεταλλική. Εν πάση η υπηρεσία εδώ του έκανε και από την πρέβεζα κάποιε άλλε παρατηρήσει. Μην πω σε Κρατήστε ότι το ζήτημα τη σκάλα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι και πολύ μεγάλο ζήτημα το σημείο που φτάνουμε στο πρώτο πάρκινγκ πριν το τέλο και το δεύτερο. Που έχουμε ύψη τη τάξη των 30 μέτρων περίπου που έχουμε συνεχείς καθολιστήσει σε φυσιολογικές, παραλαμβάνω συνθήκε. συνθήκες. Σε φυσιολογικές συνθήκες. Συνεχείς κατολιστήσεις. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το Υπουργείο να παραδώσει ένα έργο που δεν θα είναι ασφαλές. Ή τουλάχιστον να έχει όσο το δυνατόν, περισσότερα, ε, περισσότερη, ως το δυνατόν περισσότερη ασφαλεία. Ε, αντίθετα, ε, βεβαίω έχει προχωρήσει ένα μεγάλο κομμάτι του έργου, δηλαδή το, προ, το πρώτο τμήμα των εγκρεμνών, που ήταν αποκομμένο σε πολύ μεγάλο μήκο, είχε φύγει όλο το βουνό, έχει αποκατασταθεί. Φανταστείτε ότι έχει γίνει εξκαφή σε βάθο 6 μέτρων. Το δρόμο, φανταστείτε τον που υπήρχε να είναι 6 μέτρα πιο κάτω. Έγινε εξκαφή, τεχνικά δηλαδή έγινε εξκαφή, δεν εννοώ από το σεισμό, έτσι. ο οποίο, στον οποίο μπαίνουν και στον δρόμο Σαρζανέτ, σε βάθο τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, τριών ή μέτρων, για να κρατήσουν το δρόμο, δηλαδή έχω μια σειρά παρεμβάσεις και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν, είναι, δεν προβλέπονται. Αυτό που ξεκαθάρισε ο Διευθυντής, επαναλαμβάνω, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, είναι ότι με αυτά τα χρήματα θα εκτελεστεί, δεν υπάρχουν παραπάνω, δηλαδή 2.700 περίπου είναι στους εγκρεμνούς και 3 εκατομμύρια στο γυαλό, και για να έρθω τώρα και στο γυαλό. Στο γυαλό το έργο είναι πολύ πιο προχωρημένο. Ο γυαλός θα ανοίξει το καλοκαίρι, θα είναι ανοιχτό το καλοκαίρι. Φυσικά το έργο δεν θα είναι ολοκληρωμένο. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τυχείων και παρεμβάσεων θα έχει προχωρήσει και θα προχωρήσει εκτιμώ ένας εκτιμώμενος χρόνος ε, για να ανοίξει ο γυαλός και νομίζω καλός είναι χρονικά είναι περίπου γύρω 15 Ιουνίου κάπου εκεί δηλαδή <χωρή> σχετικά ε? <χωρή> Νίκο μου ε, εάν είναι εργοτάξιο <χωρή> ο κάθε ένας που θέλει να κάνει τον καμπόι δεν θα μπορεί να τον κάνει γιατί είναι πάρα πολύ απλό δουλεύουν οι άνθρωποι και εμείς ε, θεωρούμε ότι αν ανοίξει ο δρόμος 15 περίπου, περί τις 15 Ιουνίου, είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Μην ξεχνάτε, θα το λέω σε κάθε φορά που αναφερόμαστε στους σεισμούς, ποια είναι η κατάσταση στην κεφαλονιά τρία χρόνια μετά. Ε, στο γυαλό λοιπόν υπάρχουν και εκεί δύσκολα σημεία, ε, ψάχνουν και τεχνικές λύσεις να τα βρουν, να βρουν, όπως για παράδειγμα στο τέλος του δρόμου όταν φτάνουμε που κατεβαίνει το ποτάμι και το ποτάμι παίρνει για πάνω από τον δρόμο και τα φερτά είναι καλά. Η μάνα του και ο πατέρα του κατεβαίνει από εκεί, από το λαγκάδι. Ε, επαναλαμβάνω όμω, γίνεται καλή νομίζω δουλειά και ο δρόμος θα είναι ανοιχτός το καλοκαίρι. Αυτή δεν είναι μόνο η προσωπική μου εκτίμηση, γιατί μικρή σημασία έχει τι εκτιμάω εγώ, σημασία έχει τι εκτιμούν αυτοί που ήταν από το υπομεδί, επιβλέψα, υπηρεσία κτλ. Άρα αυτή είναι η εξέλιξη για εγκρεμνούς και για